Μιχάλη, σας χαιρετώ. Ολοκληρώθηκε χωρίς αποτέλεσμα και αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Γινόμαστε ουσιαστικά μάρτυρες του ίδιου σκηνικού διαφωνιών, έντονων διαφωνιών που είχε διαδραματιστεί και στο Eurogroup. Δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε μια συμφωνία σε ό,τι αφορά το. Γιατί αυτό βρίσκονται στο επίκεντρο μεγάλη τη συζήτηση, του Ταμείου, του Περιβόητου Ταμείου Ανάκαμψης. Πώς θα χρηματοδοτηθεί δηλαδή αυτό το ταμείο που θα στηρίξει οικονομικά τις χώρες μέλη του ευρώ προκειμένου να ανακάμψουν το ταχύτερο δυνατό από τις οικονομικές αρνητικές συνέπειες που ο κορονοϊός επιφέρει. Υπήρξε μάλιστα, όπως είπες και εσύ, ξεκάθαρη προειδοποίηση της Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία μετείχε, Μιχάλη, στις εργασίες του Συμβουλίου. Είπε πως υπάρχουν εκτιμήσεις πως θα υπάρξει πολύ βαθιά ύφεση στη ζώνη του ευρώ, θα φτάσει στην τάξη του 15%, γιατί ακριβώς τα κράτη κάνουν πολύ λίγα και πάρα πολύ αργά. Οι ηγέτες λοιπόν θα επιστρέψουν, Μιχάλη, ξανά στις 20 Μαΐου προκειμένου να βάλουν ξανά κάτω τα μέτρα που προκαλούν ακόμα διαφωνίες. Ενώ να σου πω τέλος ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έθεσε επιτακτικά, Μιχάλη, το θέμα των τουρκικών προκλητικών αργιών στην Κυπριακή, ως με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισελ, να επαναβεβαιώνει τα προηγούμενα ψηφίσματα του Συμβουλίου, μέσω των οποίων δεσμεύονται 27, Μιχάλη, να απαντήσουν δεόντως και εν ευθέτω χρόνο στην Τουρκία για τις παράνομες, όπως και ο ίδιος ο Σαρλ Μισελ είπε, ενέργειές στην Κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη. Κριστίνα, σε ευχαριστώ.